Ένα σχόλιο για τη σημερινή νίκη απέναντι στην Αρτέμιδα με 2-0. Ένα παιχνίδι το οποίο αντιμετωπίσαμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο. Βρήκαμε ένα αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ καλά δουλεμένος. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι μας δυσκόλεψε αρκετά. Παρόλο που προηγηθήκαμε με 2 γκολ, η εικόνα μας δεν ήταν αυτή που συνήθως είναι στα παιχνίδια. Και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό και στην ανταγωνιστικότητα του αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και εκτενέστερο. Είχαμε αρκετές φάσεις, είχαμε 4 δοκάρια. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος για άλλη μια φορά από την εικόνα της ομάδας μου και την προσπάθεια άλλων ποδοσφαιριστών μου. Πώς βλέπετε το επόμενο παιχνίδι που είναι για το θεσμό του κυπέλου απέναντι στη Μαρκό και το γεγονός ότι έχετε να αντιμετωπίσετε συνεχόμενα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Τετάρτη, Κυριακή και είστε και μια εργασιακή ομάδα, κατά τα ψέματα, και πώς θα τα απεξέλθετε από εδώ και πέρα? Όπως έχω ξαναπεί, ο Αστέρας είναι μια ομάδα, το DNA της είναι για να πρωταγωνιστεί, οπότε και οι δύο θεσμοί μας ενδιαφέρουν. Με το ίδιο σκεπτικό θα πάμε να αντιμετωπίσουμε την πάρα πολύ καλή ομάδα της Μαρκό, ανώτερης κατηγορίας, με πάρα πολύ καλό ρόστερ, προπονητικό team εξαιρετικό. Είναι ένα παιχνίδι που θα πάμε να παίξουμε όπως τα άλλα, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Παρ' όλα αυτά, το έχω ξαναπεί, το να παίζουμε τόσα πολλά μάτς Τετάρτη-Κυριακή, είναι κάτι το οποίο τον εραστέχνη ποδοσφαιριστή το δυσκολεύει πάρα πολύ και δεν έχει να κάνει μόνο με την κόπωση και την υποδομή των ποδοσφαιριστών. Έχει να κάνει και με τις δουλειές, με τις εργασίες, έχει να κάνει με τα σχολεία, γιατί έχουμε και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι και οι θύνοντες θα έπρεπε να δουν πώς μπορεί όλο αυτό να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, ώστε να μην υπάρχουν τόσο συνεχόμενες Τετάρτη και Κυριακή.